Trono de Etia Vera, Araquiria, Zios, Historia, Cuperigrafi, Apotedite, Prosopiki, Historia, do Καθενόσμα, το δράμα, το θρουπί του γένου, που ξεκινά από τη μέρα τη δόσεώ του. Τι μα δέει αυτή η παραβολή. Ζούσε κάποτε ένα πατέρα που είχε δύο γιου. Μια μέρα ο νεότερο γιο ζήτησε από τον πατέρα του το μερίδιο της πατρικής περιουσίας που νόμιζε ότι του ανήκει. Μόλις το πήρε, σηκώθηκε και έφυγε από το σπίτι για να ζήσει σε άλλη χώρα μακριά. Εκεί σπατάλησε όλη την περιουσία, ζώνας ότος, κάνοντας δηλαδή ζωή άσωτη και ακόλαστη. Και ενώ ο ίδιος είχε φτάσει στην έσχατη φτώχεια, συνέβη το ίδιο καιρό να πέσει πείνα σε όλη τη χώρα εκείνη. Η κατάστασή του ήταν εχθρή, αλλά κανείς δεν του λυπόταν να τον βοηθήσει. Μόνον ένας δέθηκε να τον κρατήσει ως κυροβοσκό, αλλά με συνθήκες ευθυγιστικές δεν του επέτρεπε να τρώει ούτε καν τα ξυλοκέρατα των χείρων. Πού κατάντησε ο επαναστάτης νέος, από το πλούτο στη φτώχεια, από τη φτώχεια στην πείνα, από την πείνα στη δουλεία. Έφυγε για να ζήσει ελεύθερος και κατάντησε δούλος. Άφησε την ατμόσφαιρα της αγάπης του πατρικού σπιτιού, γιατί πίστευε ότι αυτή έπνιγε. Ωστόσο, στη μακρινή χώρα που κατέφυγε, πουθενά δεν βρήκε άλλη αγάπη. Κανείς δεν διαφέρθηκε να βοηθήσει. Όταν τον είδε να υποφέρει και να αργοπεθαίνει από την πείνα και τις θερήσεις, από τη στιγμή που δήρυξε τη σχέση και την επικοινωνία με τον πατέρα του, έμεινε μόνος και βοήθητος. Αυτή είναι η περιπέτεια κάθε ανθρώπου, ο οποίος απομακρύνεται από τον Θεό και περιπλανιέται στην χώρα της αμαρτίας. Και εμείς κάθε φορά που αμαρτάνουμε ουσιαστικά, επαναστατούμε έναντι του Θεού, παραδίδουμε την αγάπη Του και χαριζόμαστε από Αυτόν. Και όσο εμένουμε στην κατάσταση της αμαρτίας, αυτή μας γίνεται συνήθεια και κατόπιν πάθος, το οποίο μας κογλώνει. Τι φοβερή που είναι η αμαρτία, σε οδηγεί στη στέρηση και στην εξαθλίωση, στη φοβερή μοναξιά και κατάληψη, και τέλος των αιώνιων θάνατο. Γι' αυτό και είναι επίδουσα ανάγκη να μετανοούμε και να αγωνιζόμαστε, να κόβουμε τα δεσμά των αμαρτωλών παθών μας, να ποθούμε την επανασύνδεση με το πατρικό σπίτι, τη ζωή κοντά στο Θεό Πατέρα μας. Έτσι έκανε ο νεότερος Υιός, ο οποίος μόλις συνειδητοποίησε την άθλια κατάστασή του, πήρε την απόφαση της επιστροφής. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω «Πάτερ, ημάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου. Δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζομαι γιο σου. Τουλάχιστον κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς υπηρέτες σου». Και η σωτήρη απόφαση έγινε πράξη. Ο άσωτος πήρε το δρόμο της επιστροφής. Όμως ενώ βρισκόταν ακόμη μακριά, ο πατέρας του, ο οποίος περίμενε τόσο καιρόν αυτή την ώρα, τον είδε και έτρεξε να τον προϋπαντήσει. Τον έσπιξε στην αγκαλιά του και τον καταφυλούσε με στοργή. Συγκλονισμένος ο γιος άρχισε την εξομολόγησή του. «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και σε σένα, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομάζουμε γιο σου». Τον διέκοψε όμως η φωνή του πατέρα, που έδωσε αμέσως εντολή στους δούλους. «Βγάλτε έξω την πιο καλή φορεσιά από όσες έχουμε, αυτή που φορούσε ο γιος μου πριν πήγει. Δείστε τον και δώστε του δαχτυλίδι να το φορέσει στο χέρι του και υποδήματα στα πόδια του, όπως φορούν οι κύριοι και οι ελεύθεροι, και φέρετε και σφάχτε το μόσχο των συντευτών. Εκείνο το μοσχάρια που τρέχουν ξεχωριστά για κάποια εξωτερική περίσταση. Θα φάμε, θα χαρούμε, θα πανηγυρίσουμε.
διότι ο γιος μου νεκρός ήν και ανέβησε και απαλλαλός ήν και βρέθη. Μέχρι πριν από λίγο ο γιος μου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε και έτσι άρχισε το πανηγύρι. Την ίδια ώρα κύρισε ο μεγαλύτερος γιος ο οποίος έλειπε στα χωράφια. Αυτός όταν έμαθε τα νέα για τον μικρότερο αδερφό του και τον τρόπο με τον οποίο τον υποδέχθηκε ο πατέρας, θύμωσε πολύ και δεν ήθελε να μπει στο σπίτι. Αλλά ο πατέρας δεν έμεινε αδιάφορος. Βγήκε έξω και άρχισε να τον παρακαλεί να μην μείνει αμέτωχος στην χαρά της επιστροφής του ασώτου αδερφού του. Είναι πράγματι αξιοθαύμαστη η σοφή και διακριτική παρουσία του στοργικού πατέρα της παραβολής. Ο τρόπος που χρησιμοποιεί για να παιδαγωγεί τους γιους του είναι ο ίδιος τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο Θεός Πατέρας της ζωής μας. Απέραντη αγάπη και σεβασμό στην ελευθερία μας. Ο Πανάγαθος Θεός αφήνει να μας διδάξει η πείρα ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε μόνοι μας, ακόμη και αν φύγουμε από κοντά Του. Εκείνος δεν βάβει να μας περιμένει. Η αγκαλιά είναι πάντοτε έτοιμη να υποδεχθεί την επιστροφή κάθε αμαρτωλού. Τη μετάνοια όλων των ανθρώπων και αυτών που λιμοκτονούν στις χώρες της αμαρτίας και αυτών που βασανίζονται από την εγωιστική τους αυτάρκεια μέσα στο ίδιο σπίτι του Θεού. Πόση ελπίδα μας δίνει αυτή η αίσθηση της αγάπης του Θεού Πατέρα. Ας γυρίσουμε λοιπόν κοντά Του. Είμαστε παιδιά Του και έχει φυλάξει για τον καθένα μας τα δώρα της υιοθεσίας. Για όλους έχει σφαγή ο μόσχος ο συντευτός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Η επιστροφή μας και η επιστροφή κάθε αδελφού μας στο σπίτι του Θεού Πατέρα είναι αφορμή για ένα ξεχωριστό πανηγύρι και εδώ στη γη αλλά και στον ουρανό. Ένα πανηγύρι που σαν αυτό μακάρι όλοι να αξιωθούμε να ζήσουμε στην επουράνια βασιλεία του Θεού. Αμήν.